διαφραγμό στις αγορές συγκεκριμένων αγαθών με μετρητά πέραν των 10.000 ευρώ βάζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, την οποία ήδη μελετά η Βουλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη να καθορίζουν κατάλογο προϊόντων. Η νομική υπηρεσία Μετροπολογία εισηγείται περιορισμό της απαγόρευσης σε τρεις κατηγορίες και συγκεκριμένα για αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων, πολύτιμων λίθων και πολύτιμων μετάλλων και έργων τέχνης και αντικών. Είναι η τέταρτη οδηγία που αναφέρεται για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας στα μέσα Μαρτίου. Κάποια προϊόντα είναι περισσότερο επιρρεπή από άλλα, πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά. Αλλά το να στοχοποιούνται συγκεκριμένα και να εξαιρούνται εκατοντάδες άλλα, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι θεμητό και θα το εξετάσουμε με όλη την καλή θέληση που χρειάζεται για αυτά τα ζητήματα. Ήδη 16 από τις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν ως έχει την οδηγία.